που άκουσα από τους προλαλήσαντες. Από τον κύριο Μοστροκούπο, πράγματι βρισκόμαστε πίσω από τα γεγονότα. Τον κύριο Γαλουζή, ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Από τον κύριο Δήμαρχο, μισές αλήθειες, όχι ολοκληρωμένες αλήθειες, υποτίμηση νοημοσύνης. Εγώ θα έλεγα λοιπόν η νέα δημοτική σύμβουλος που δεν υπήρξε δημοτική σύμβουλος το 2011 και από όσο πρόλαβα να μελετήσω από τα έγγραφα που μας έχουν σταλεί, γιατί δεν έχουμε πλήρη φάκελο της υποθέσεως, ότι πράγματι υποτιμάται η νοημοσύνη μας σε αυτή την περίπτωση. Για ποιο λόγο? Προκαλεί καταρχάς εντύπωση το γεγονός ότι πρώτης υπογραφής του 2011 υπάρχει αυτό το έγγραφο που απέδειξε ο κ. Μαστροκούπος, το οποίο το βρήκα μόλις και σε μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έγινε επί άλλου συμπολίτη μας, όπου ο Δήμος υποβάλλει ερώτημα στη Διεύθυνση και λέει αν θα πρέπει να θεωρήσουμε αυτοτελή οικισμό, τον οικισμό όταν τα σπίτια δεν έχουν απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων. Προκαλεί εντύπωση αυτό πραγματικά, ότι εν ώψη της απογραφής του 2011 ο Δήμος υποβάλλει ένα τέτοιο ερώτημα για να ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη των ΦΑΟ που συνετάχθησαν τότε. Προκαλεί εντύπωση επίσης ότι τα ΦΑΟ που συντάσσονται τότε, χωρίς αιτιολογία με μια γραμμή, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει ειδική αιτιολόγηση σύμφωνα με την νομοθεσία, λένε ενοποιούμε χώρα και πόθια. Και τότε ξεκινάει το κυνήγι μας πραγματικά πίσω από τα γεγονότα. Καταφεύγεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ορθώς, τι λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας? Έλλειψη αιτιολογίας. Δεν αιτιολογείται γιατί κάματε αυτή τη διαγραφή στα ΦΑΟ, γιατί έγινε αυτή η διαγραφή και σβήσαμε το χωριό και το ενοποιήσαμε ως ενιαίο οικισμό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας το λέει. Λέω, ποιος το έκανε αυτό? Όποιος συνέδεξε να φάω, δεν λέω ότι τα συντάξετε εσείς. Όχι, τα έκανε η συντονιστική ομάδα. Η συντονιστική ομάδα. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή δεν υπήρχε ορισμένη αιτιολογία για αυτή την πράξη, βγαίνει μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 17 Μαρτίου του 20, όπως είπε ο νομικός σύμβουλος, που λέει ότι είναι λυπής η αιτιολόγηση και επειδή είναι λυπής η αιτιολόγηση και ο νόμος απαιτεί ειδική αιτιολόγηση, ακυρώνω την απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ για την απογραφή της Καλλίνου. Τι κάνουμε εμείς μετά, πρόσφατα, από πέρσι, τι κάνουμε? 1η-6, είπε ο Μιχάλης, παίρνουμε απόγραφο. Γιατί να πάρουμε απόγραφο, ερώτημα, εκτελεστή ήταν η απόφαση, δεν χρειαζόταν. 18 Ιουνίου κοινοποιούμε την απόφαση. Δεν έχω το αποδεικτικό επίδοσης, είδα ότι το διάβασε ο κ. Μαστροκούπος. Λέει, σας εντέλουμε, επιτάσσουμε να συμμορφωθείτε με την απόφαση αιτιολογώντας. Γιατί? Να μας πει τι η ΕΛΣΤΑΡ. Ότι αιτιολογήστε ότι πράγματι πρέπει να είναι ένας οικισμός γιατί τα σπίτια δεν έχουν απόσταση μεγαλύτερη από τα 200 μέτρα. Λάθος. Μέγα λάθος. Και ερχόμαστε το Σεπτέμβρη. Ευτυχώς υπάρχουν τα γραπτά, υπάρχει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που και η ομιλούσα το είχε αναλύσει πάρα πολύ το θέμα της αιτιολόγησης. Και γι' αυτό η απόφαση μας της 11 Σεπτεμβρίου του 20 τι λέει? Να κοινοποιήσουμε την απόφαση, όχι να την κοινοποιήσουμε με κλητήρα, αλλά να στη συνοδέψουμε με ένα υπόμνημα που θα λέμε γιατί η βούληση του καλλινιακού λαού είναι αυτή, να είναι χωριστή οικισμή, για ποιους λόγους, και γιατί για λόγους ασφάλειας δικαίου θα πρέπει ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ να κάνει ανάκληση. Δεν το κάνουμε αυτό το υπόμνημα, εκτός αν έγινε και δεν το πήρα χαμπάρι, αλλά αυτό έπρεπε να ζητήσουμε εμείς. Τον 12ο του 20, ακολουθεί το 12ο του 20 η απόφαση στις 30 Οκτωβρίου, από ό,τι άκουσα, βγαίνει η γνωμοδότηση της Διεύθυνσης της ΕΛΣΤΑΤ και στις 19 Νοεμβρίου δημοσιεύεται σε ΦΕΚ η απόφαση του Διευθυντή της ΕΛΣΤΑΤ που λέει τι, αιτιολογώ συμμορφούμενος στην απόφαση, αφού μου λέτε να συμμορφωθώ ότι πράγματι πρέπει να είναι ένας ο οικισμός, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Δεν ξέρω πότε το πήρατε, πότε πήρατε είδηση, όπως ρώτησε ο κύριος Γαλουζής, του ΦΕΚ αυτού και αν θα έπρεπε να το παρακολουθούμε ή όχι, αυτό είναι ένα ερωτηματικό.
Η αντιπολίτευση οφείλει να ελέγχει. Βεβαίως οφείλει να ελέγχει. Γι' αυτό η ομιλούσα επιχείρησα να κάνω ερώτηση σε Δημοτικό Συμβούλιο περί το τέλος του έτους του 20 και δεν μου επιτράπει. Μου συστήσατε να κάνω εγγράφος την ερώτησή μου. Την έκανα εγγράφος την ερώτηση και αφορούσε το θέμα της Ελστάτ. Τι έλεγε η ερώτησή μου, την έχω αποστείλει και με email και την απέστειλα ξανά και στις 8 Μαρτίου του 2021 φέτος. Τι λέει η ερώτησή μου, τι ενέργειες κάνατε για το θέμα της Ελστάτ, πώς στείλατε το υπόμνημα, ζητήσαμε να συμμορφωθούν με την απόφαση κατά τη βούλησή μας και αφού λάβουμε υπόψη μας ότι δεν υπήρξε καμιά πραγματική μεταβολή στους οικισμούς, αυτό είχαμε πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που να δικαιολογεί την ενοποίηση. Οι αποστάσεις ήταν ίδιες και το 2001, οι αποστάσεις ήταν ίδιες και το 1991. Όλα τα χρόνια ήταν έτσι η απόσταση. Άρα λοιπόν η αντιπολίτευση ήλεξε. Εντάξει, και ερώτηση έκανε και την υπέβαλε και όταν τελικά μετά από την έγραφη ερώτησή μου μου απαντήσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον Ιούνιο, πολύ αργότερα, μου είπατε εμείς κοινοποίησαμε την απόφαση. Και επέμενα τότε, θα το θυμάστε, δεν θέλαμε κοινοποίηση, θέλαμε υπόμνημα, θέλαμε να τα εξηγήσουμε, να πιέσουμε την Ελστάτ. Και απάντηση τέτοια δεν πήρα. Άρα λοιπόν, σήμερα και μετά την εξέλιξη αυτή και μετά την έκδοση της απόφασης του Προέδρου της Ελστάτ που αιτιολογεί και λέει τους λόγους αυτούς για ποιο λόγο θα πρέπει να είναι ένας οικισμός, από εμάς τι απόφαση θέλετε να πάρουμε σήμερα. Τι απόφαση θέλετε να πάρουμε. Να κάνουμε επιστολή, να συνεχίσουμε την πρακτική των επιστολών στους βουλευτές μας, στους υπουργούς, να ασκήσουμε πολιτικές πιέσεις. Τι απόφαση θέλετε να πάρουμε. Μήπως θα έπρεπε να δούμε αν μπορούμε να προσβάλλουμε δικαστικά, αφού τώρα λάβατε γνώση την απόφαση την περσινή του Προέδρου της Ελστάτ. Δεν είμαι δικηγόρος. Μήπως θα έπρεπε να το εξετάσουμε αυτό, γιατί οι επιστολές και τα υπόλοιπα και οι πιέσεις, πολύ φοβάμαι ότι θα είναι ευκολόγια. Και πολύ φοβάμαι ότι επιβεβαιώνεται ότι μετά από 10 χρόνια πράγματι είμαστε πίσω από τα γεγονότα, δυστυχώς. Κύριε συνάδελφοι, άκουσα προσεκτικά όλους τους προαλήσαντες και επιτρέψτε μου, επειδή και εγώ ήμουνα τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την τότε παράταξη Ρούσου και μετά τον Μαστρογούπου, να κάνω κι εγώ τη δικιά μου ιστορική διαδρομή. Καταρχήν, πριν το κάνω αυτό, άκουσα πολλά, άκουσα κριτική και ομολογώ ότι κύριε Δήμαρχε, δικαίως γίνεται κριτική. Αλλά δεν άκουσα πρόταση μέχρι τώρα. Δεν ξέρω εάν θα κάνετε, κύριοι συνάδελφοι, αργότερα τις προτάσεις σας ή αν θα περιμένετε να κάνει πρόταση η Δημοτική Αρχή. Έκανα, Μιχάλη, έκανα πρόταση. Ναι, εντάξει. Έκανα πρόταση να κάνουμε επανάσταση, όπως θέλετε. Πέτυχε. Λοιπόν, μαζί με αυτή, ας κάνουν και οι άλλοι προτάσεις. Να τις βάλουμε σε ψηφοφορία. Κύριοι συνάδελφοι, η χώρα, η υπόθεση της χώρας, τουλάχιστον με την νομική άποψη, της Ελστάτ έχει χαθεί από το 2011. Και χάθηκε τώρα. Και μάλιστα τότε λεχθήκανε πολλά. Κύριε Δήμαρχε, είχανε τότε εκτοξευθεί στο πρόσωπό σας κατηγορίες συγκεκριμένες. Εγώ δεν θα πω στον πειρασμό ούτε στους επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς. Όμως, τότε, 2011, κύριε Δήμαρχε, επιδείξατε βαριά αμέλεια. Στο βαθμό που όλα δεν έγιναν σωστά και όπως έπρεπε να γίνονται. Επίσης, δεν ξέρω, δεν ενημερώνετε τις αντιπολιτεύσεις και δεν φροντίσατε, τουλάχιστον, να συντονίσετε τις ενέργειες όλων μας. Τώρα, για να πούμε τα του Κέσσερος το Κέσσαρι, εγώ δεν συμφωνώ ούτε με την διαδικασία που ακολουθήσαν τότε οι αντιπολιτεύσεις. Οι αντιπολιτεύσεις θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα τότε και να είχαν και καλύτερη επιτυχία. Αλλά δεν συντονίζουν τη δράση τους. Εμένα τότε μου δόθηκε εντύπωση
ότι ο καθένας από τις, την ηγετική ομάδα των αντιπολιτεύσεων και καθεμία από την ηγετική ομάδα των αντιπολιτεύσεων το είχε μια, σαν μια ευκαιρία τότε για να πάρει τις εκλογές. Και ο καθένας δρούσε αποσπασματικά μόνος του. Εγώ το είπα πρώτος, εγώ το είδα πρώτος, εγώ έλυσα το πρόβλημα. Και θα σας θυμίσω την άρνηση του κ. Βαλωδή τότε να συνεργαστεί μαζί μας με τη δικιά μας παράταξη για κοινή δράση πέρα από το χωριό. Έχουμε δηλαδή, τι έχουμε, χωριστή ενημέρωση, χωριστές ενέργειες σε ένα θέμα που απαιτεί κοινή δράση. Έχουμε τη συνέλευση του χωριού. Ποιος μπορεί να μου πει πώς εφαρμόστηκαν οι αποφάσεις στις συνελεύσεις αυτές και τι αποτελέσματα είχαν αυτές οι κινητοποιήσεις. Κανένα αποτέλεσμα. Στην πράξη, κανένα αποτέλεσμα. Γιατί? Γιατί ακριβώς γίνανε μεμονωμένα, γίνανε αποσπαστικά και δεν γίνανε όπως έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή, να μαζέψουμε 10.000 υπογραφές, να κινητοποιήσουμε όλα τα σωματεία, όλους τους βουλευτές, να πάρουμε και τη δημοτική αρχή μαζί μας, που τότε εγώ διαφώνησα με την παράταξη για αυτό το θέμα. Να πάμε όλοι ίσως σαν Δημοτικό Συμβούλιο και να διεκδικήσουμε, να δοθεί πολιτική λύση. Θυμάστε την τοποθέτηση του Ρούσου και ακόμα τώρα. Πολιτική λύση μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά όχι ο καθένας χωριστά. Παράταξη Γαλλοδί, χώρια, παράταξη μας τρυπού, χώρια, ο Δήμαρχος, χώρια ή οι υπόλοιποι χώρια. Πήγαιναν αυτά τα πράγματα, δεν σε παίρνει καν στα σοβαρά όταν πηγαίνεις να διεκδικήσεις έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχει και κάποιο άλλο γεγονός, κύριε Δήμαρχε, που εν πάση περιπτώσει σας έφυγε. Το ΦΕΠ βγήκε το Δεκέμβριο 2012, αν δεν κάνω λάθος, 28 Δεκεμβρίου. Τα αποτελέσματα όμως της απογραφής είχαν δημοσιευθεί πολύ νωρίτερα, από τον Ιούνιο. Και λέω λοιπόν εγώ, καλώς. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να τα μάθει πριν δημοσιευτούν, γιατί αν εμείς συνεργούσαμε πριν βγει το ΦΕΠ, θα τα στείλει διαφορετικά από ότι μετά αφού βγει το ΦΕΠ. Και περίπτωκε ευθύνες και στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι υποτίθεται ότι παρακολουθούσαν το θέμα και ξέρετε σε ποιους αναφέρουν. Και όμως δεν πήραμε είδηση. Του πήραμε είδηση στο τέλος, αφού και πλέον δημοσιευτεί στο ΦΕΠ. Αυτά τα λίγα, θα μπορούσα να πω πολλά, γιατί αυτό το θέμα ήταν και ένα θέμα τριβής με την πρώτη μου παράταξη. Αλλά θα σταματήσω εδώ. Είπατε κύριε Γαλουζή ότι παρακολουθήσατε το θέμα. 10 χρόνια έχουν περάσει. Από το 2011 μέχρι το 2021. Δύο δημαρχίες, η δικιά σας και του κύριου Διακομιχάλη. Κάναμε κάτι μήπως? Όχι. Περιμέναμε να βγει ακόμα στη Συμβουλή της Επικρατείας. Δηλαδή, κάναμε κάτι για το οποίο από την αρχή δεν συμφωνούσαμε. Γιατί δεν συμφωνούσαμε με τον κύριο Διακομιχάλη να πάμε στη Συμβουλή της Επικρατείας. Άρα, τι κάναμε 10 χρόνια, τα αφήσαμε και περιμέναμε. Ποιος είπε ότι δεν συμφωνούσαμε για να πάμε στο κάτι? Τουλάχιστον κάτι δεν συμφωνούσαν. Γιάννη, μιλάω. Μην διακόπτετε, μην διακόπτετε. Λέω 5 χρόνια, κύριε Γαλουζή. Ακουστήκανε πολλά ενδιαφέροντα εδώ πέρα και ειδικά από τον κύριο Μασαλβούκου. Και αυτά είχαν ακουστεί και το 2011. Δηλαδή, το παράδειγμα Κόζη Πάρη, πλάτα της Αγία Μαρίνα. Αυτά, εάν πραγματικά κύριε Μασαλβούκου ισχύουν, είναι επιχειρήματα. Και εμείς πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Χάθηκε λοιπόν το παιχνίδι, κύριε Δήμαρχε, με την Ελστάτ. Η Ελστάτ είναι μια ανεξάρτητη αρχή, υποστήριξε αυτό που είπε από την αρχή. Επέμεινε, ενώ κατά την άποψή μου κακώς. Επέμεινε, έπρεπε τουλάχιστον να ικανοποιήσει μια ομόφωνη απόφαση ενός τόπου που έτσι θέλει και κανένας δεν βλάπτεται με αυτή την απόφαση. Όμως δεν έγινε αυτό. Άρα, αυτή τη στιγμή πρέπει να πάμε σε πολιτική λύση, να κινητοποιήσουμε όλους τους βουλευτές, όσους μπορούμε και όπου μπορούμε, τον κύριο Έπαρχο, όλους, για να πάμε σε πολιτική λύση στη βάση της ιστορικότητας της χώρας, του παραδοσιακού οικισμού και των παραδειγμάτων που έφερε ο κύριος Μαστραβούκος. Και να δούμε, κύριε Δήμαρχε, και το λέω αυτό γιατί έχω την υποψία ότι έχει ξαναγίνει. Να ψάξουμε λοιπόν και να βρούμε άλλα παραδείγματα
τέτοιων περιπτώσεων που κατεξαίρεσε η νομοθέτηση, η Ελληνική Βουλή, να παραμείνουν οι κεσμοί παρόλο που δεν υπήρχαν οι αποστάσεις. Οι αποστάσεις, κύριε Δημαρχέ, είναι ένα τεχνοκρατικό θέμα. Δεν πρόκειται ποτέ η Ευστάτ να παραδεχτεί από εδώ και μπρος ό,τι και να κάνουμε εμείς ότι έκανε λάθος. Άλλα βήματα λοιπόν πρέπει να κάνουμε εμείς, αλλού να πάμε. Και να διεκδικήσουμε αυτά με βάση την ιστορικότητα, τον παραδοσιακό οικισμό κλπ. Κλπ. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, περιμένω και τις προτάσεις της πλειοψηφίας για να δούμε τι θα ψηφίσουμε. Και δεν μ' αρέσει η αλήθεια όλη αυτή η τρικαδόρικη συζήτηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μακάρι πραγματικά η συζήτηση που γίνεται με το ύφος που γίνεται, βγάζοντας στην άκρη ίσως κάποιες προσωπικές, πώς να το πω έτσι, αναφορές κτλ., να μας απασχολούσαν και για άλλα ζητήματα. Δηλαδή και το ύφος και το επίπεδο της συζήτησης. Όμως εγώ θέλω να ξεκινήσω κάνοντας δύο παρατηρήσεις. Το πρώτο είναι, και σε αυτό το πράγμα μέμφωμαι και τον κύριο Τρικύλη ως δικηγόρο του Δήμου και τον κύριο Δήμαρχο. Στο γεγονός ότι όταν μας γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν θυμόσαστε, οι αντιπολιτεύσεις εξέφρασαν την αγωνία σχετικά με το ζήτημα το ότι ακριβώς ζητάει εκ νέου από την Ελστάτ να έρθει για να επιχειρηματολογήσει πάνω στην απόφασή της. Εσείς εκείνη τη στιγμή θεωρήσατε και εσείς, κύριε Τρικύλη, και ο Δήμαρχος προσωπικά ότι ήταν το ακριβώς αντίθετο, ότι δικαιώνεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλλίνου και όχι η Ελστάτ. Μία δεύτερη παρατήρηση. Πριν από τη διαδικασία της απογραφής του 21, προπαρασκευαστικά δεν ενημερωθήκατε από την Περιφερειακή Υπηρεσία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του νομού μας για το πώς πρόκειται να συνταχθεί το ΦΑΟ. Και ένα τρίτο, γιατί εδώ πρέπει να συζητήσουμε τα πράγματα βάζοντας και βγάζοντας μάλλον έξω από τη συζήτηση τις αψιμαχίες γύρω από το ζήτημα του ποιον έφεραν οι εκλογές και του ποιον δεν έφεραν. Και αν τελικά οι εκλογές του 19 ήταν αυτές που έκριναν και κρίθηκε το του 15, συγγνώμη, 14-15, έκριναν το αποτέλεσμα, μάλλον κρίθηκαν από το αποτέλεσμα της απογραφής του 11, που θεωρώ ότι δεν έκριναν αυτές. Δεν ήταν η απογραφή που έκρινε το αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να το βλέπουμε από μια κοντόφθαλμη αντιμετώπιση. Λίγο να γκουγκλάρεις. Τώρα δεν είμαι ο πιο νέος, αλλά κυρία Μαγκάκη, κυρία Κάτρη, μικρότερη σε ηλικία από μένα, λίγο να γκουγκλάρουμε στο ίντερνετ, θα δούμε μία σειρά από διαδικασίες για τον τρόπο στον οποίο παίρνει κάποιος μια αρχή, τη γνώμη μιας κοινότητας ενός Δημοτικού Συμβουλίου. Κάνω λοιπόν ανάγνωση το εξής. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λοκρών, απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που λέει θέμα γενική απογραφή πληθυσμού κατοικιών έτους 21, αυτοτελής απογραφή των οικισμών, θεολόγος και ως μαές της κοινότητας Βαλεζίνας. Και λέει το εξής, κύριοι συνάδελφοι, το Συμβούλιο της Κοινότητας με την υπαριθμό τάδε απόφαση εισηγείται να πραγματοποιηθεί αυτοτελής απογραφή των οικισμών ως μαές και θεολόγος, προκειμένου να είναι γνωστός ο ακριβής πληθυσμός και η δυναμική του κάθε οικισμού. Δεν λέει τίποτα περισσότερο, κύριοι συνάδελφοι. Και κάνω το εξής ερώτημα. Γιατί η Ελληνική Στατιστική Αρχή ή και γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν στέκεται στο Προεδρικό Διάταγμα 24, το Προεδρικό Διάταγμα της 24ης Τετάρτου του 1985, που λέει ότι απογράφονται χώρια όλοι οι οικισμοί
που είναι πριν από το 1923. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλο επιχείρημα, συνάδελφοι. Τελεία. Και δεν είμαι νομικός. Τελεία. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Μπούκη, δεν απογράφεται η Αγία Μαρίνα με τον πλάτανο ως ένας ενιαίος οικισμός. Γι' αυτό το λόγο. Δεν μπορεί λοιπόν να μην βλέπουμε και τα επιχειρήματα που επιπλέον μπορούν να αξιοποιηθούν από την πλευρά του Δήμου στο οπλοστάσιο των επιχειρημάτων. Και βέβαια, εδώ θα συμφωνήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Γαλουζής. 22 του μήνα ξεκινάει η απογραφή. Εμένα πριν από δύο ώρες μου ήρθε mail για την ταυτότητα που θα έρθει από απογραφέα. Ξεκινάει. Και στη σύσκεψη των επικεφαλής το είπαμε ότι είμαστε εν μέσω της διαδικασίας. Πρέπει λοιπόν να συντονιστούμε. Νομίζω ότι αυτό που μπορεί να βγει σαν κεντρικό είναι ότι σαφώς την βασική ευθύνη την έχει η σημερινή Δημοτική Αρχή στη διεκπεραίωση του προβλήματος. Και εκτιμώ ότι όπου χρειαστεί να μπει πλάτη και από τις υπόλοιπες παρατάξεις για να αντιμετωπιστεί θα γίνει, αλλά μην χανόμαστε σε μία διαμάχη η οποία δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Γιατί δυστυχώς τεράστια παραμένουν τα άλυτα προβλήματα για τον τόπο. Μην πάμε σε μια λογική και αυτό με τη σειρά του να μπει στο τελευταίο συρτάρι του γραφείου και ούτε αυτό να αντιμετωπιστεί. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Όπως ανέβαινε να πάμε, με ρώτησε ένας φίλος από κάτω εδώ πέρα εμένα, πού πάτε. Λέω πάμε από πάνω από το Δημοτικό Συμβούλιο να λύσουμε όλα τα προβλήματα της Καλλίνου. Αυτό γιατί το λέω, γιατί πραγματικά εδώ ερχόμαστε και το πιστεύω μέσα μου πλέον ακράδαντα μετά από τόσα χρόνια. Στα περισσότερα θέματα ερχόμαστε για να δουλέψει ο ένας τον άλλον. Τη λέω την κουβέντα ο ένας τον άλλο, βάλω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί δεν ξέρω, εδώ πέρα με το παραμικρό πέφτουν τη μήνυση. Γι' αυτό το λέω. Αλλά ποτέ δεν έγινα δήμαρχος της Καλλίνου για να έχω τέτοιες μεγάλες ευθύνες. Αλλά βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Ερχόμαστε πραγματικά για να δουλέψει ο ένας τον άλλο και να κοροϊδέψουμε όσο μπορούμε τον περιφερειακό λαό. Όσο μπορούμε. Με όποιο πειθό έχουμε. Αυτό δεν συμβαίνει, κύριε Λέγκη, παρακαλώ. Αφήστε με να πω τη γνώμη μου. Αφήστε με να πω τη γνώμη μου. Είναι δικιά μου γνώμη. Αυτή είναι δεν κατηγορώ κανένα. Μιλάω γενικά. Αφήστε με να πω τη γνώμη μου. Εδώ πέρα ήρθα μέσα και να λέω τη γνώμη μου. Όχι να λέω ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις εσύ, πρόεδρε. Ο Λέγκης λέει αυτό που θέλει. Αυτό που καταλαβαίνει ο ίδιος. Λοιπόν, δεν θα με βγάλεις έξω. Ωραία, πρόβλημά σου. Το ξέρω. Ξέρω, αυτό κάνει συνέχεια. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το πράγμα, τα χρόνια που είμαστε μέσα εδώ, αυτό που καταλάβει. Και πιστεύω ότι αυτό καταλαβαίνει και ο κόσμος έξω. Η κουβέντα που είπα η προηγουμένη, που ήταν και ο συνάδελφος πίσω μου και μάρκωσε, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία, πρόεδρε, που θέλεις λοιπόν να τα ακούσεις. Δεν είναι τυχαία. Αυτή τη γνώμη έχει ο κόσμος έξω. Γιατί αν θα αρκούμαστε εδώ πέρα μέσα, δεν λύνουμε τα προβλήματα του κόσμου. Αν είναι δικά μας προσωπικά θα τα λύσουμε. Αν δεν είναι δικά μας, είναι κάτι άλλο, θα το αφήσουμε. Γιατί μπορώ τώρα να σας φέρω παραδείγματα πολλά. Η Κάρινος έχει πρόβλημα από το αποχετευτικό τους. Έφυγε ανάμιση λύση στον αέρα. Έφυγε. Θέλετε να σας λέω πολλά προβλήματα της Καλλίνου που περάσανε πολλά χρόνια και έχουν περάσει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και κοροϊδεύουμε με τον νησί. Θέλετε να σας αναφέρω πάρα πολλά. Δεν ήταν ο Λελέκης δήμαρχος, αλλά βάλω και τον εαυτό μου μέσα γιατί συμμετάσχω σε αυτό το Συμβούλιο εδώ και κάποια χρόνια. Και βλέπω μέσα εδώ την κοροϊδία που πέφτει. Και έρχομαι τώρα στο καθεαυτού πρόβλημα. Δεν θα σας πάω πολύ πίσω που μίλησε ο Μπούκης, που μίλησε ο Γαλουζής, που θα πω ότι σε πολλά κομμάτια έχουν δίκιο. Σε μερικά δεν έχουν δίκιο. Οι αντιπολιτεύσεις κάμανε ό,τι μπορούσαν να κάνουν.
Βγήκανε στον δρόμο, μαζέψανε σταυρούς. Μαζέψανε τον κόσμο. Ενημερώσαν τον κόσμο. Κάνανε χίλια δυο οι αντιπολιτεύσεις. Και δεν είναι μόνο τη δικιά μας αντιπολίτευση, και του Γαλουδί και του Μαύρου, όλες βολεύουν. Γιατί όλες πιστεύω ότι είχαν τον ίδιο ρυθμό. Μόνο τον ίδιο ρυθμό τότε, αν θυμάστε, δεν το έχει η Δημοτική Αρχή που είναι τώρα, πάλι η ίδια. Όχι οι ίδιοι ανθρώποι όλοι, δεν ήταν όλοι το τόσο ίδιοι, αλλά ο Δήμαρχος ήταν ο ίδιος. Λοιπόν, ξεφεύγω αυτό το κομμάτι για να μην το βαρύνω πολύ το κλίμα. Νομικά, εγώ μπορώ να πω, η υπηρεσία που ο Μιχάλης κόπτεται, νομικά την έκανε στέλεια Μιχάλη. Την απόφαση αυτή που πήραμε υπουργού ένα χρόνο, ξέραμε ότι δεν θα πάμε στεγνά στην απόφαση την ΕΣΤΑΤ. Δεν θα πάμε δηλαδή με στους δράκουλες να μας τα κάθουν, να πούμε παραμώστε την απόφαση. Γιατί ξέραμε ότι αν θα πάμε εκεί πέρα θα μας τα κάθουν. Και είπαμε εδώ πέρα, είχα μιλήσει κι εγώ, πολιτική απόφαση να πάμε. Και να στηρίξουμε ότι ναι, και το Συμβούλιο σύμφωνα με αυτά τα πράγματα, τα γεγονά, ότι είναι παραδοσιακή χώρα, ότι το ένα, ότι το άλλο, να το τρέξουμε και να στείλουμε και όλο το κομμάτι, αυτά που συζητήσαμε εδώ πέρα μέσα, αυτά που λένε τώρα οι παρατάξεις στην ΕΣΤΑΡ, και να την κρεμάσουμε λίγο. Εμείς δεν στείλαμε τίποτα, καμιά απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που για μένα, εδώ είναι η παρανομία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ποιοι την εκτελέσανε, δεν ξέρω ποιοι την εκτελέσανε, δεν μπορώ να πω. Ποιοι την εκτελέσανε την απόφαση. Δεν πήρε αυτή την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Βγάλε έξω τα πρακτικά να διαβαστούν. Δεν θυμάμαι εγώ αυτή την απόφαση να πήραμε πριν ένα χρόνο. Στεγνά νομικά να πάει το θέμα. Και είχα πει τότε και του Δημάρχου. Δήμαρχε, εδώ είναι η ευκαιρία να δούμε στην πράξη ότι πραγματικά αυτά που λες τα πιστεύεις. Που είχα φέρει, που είχα κάνει και την αναφορά τότε για το μαγκάκι που είπε και τη φράση πάνω που να μην την ξαναπαραλάβω, δεν χρειάζεται. Να μην σηκώνω πάλι εντάσεις. Δεν χρειάζεται. Αλλά είπα στον Δήμαρχο, πραγματικά έχεις ένα χρόνο περιθώριο, ανάμιση μέρη, να αρκεί η ώρα που να έρθουν τα χαρτιά, να καταμετρηθούμε, να φτιάξουμε την ιστορία. Και πολιτικά και με στην ΕΣΤΑΡ. Γιατί και η ΕΣΤΑΡ δεν μπορεί όσο να εξάρτηται να είναι, όσο να είναι ότι λέγει δεν ακούει κανένα, χρειάζεται από την πολιτική ηγεσία. Μπορούσαμε όλο αυτό το διάστημα να κάνουμε κάτι. Τι βλέπω τώρα πάλι εγώ στα Καρίνιους και στα δημοτικούς σύμβουλους υπέρχομαι εδώ πέρα για να ψηφίσω τώρα γιατί ξανά πάλι τα ίδια. Άραγες, πού εγώ αισθάνομαι εδώ πέρα μέσα ότι πραγματικά κοροϊδεύομαι. Άραγες, ο κόσμος έξω τι θα λέει, πόσες φορές, πόσα δημοτικά συμβούλια έχουμε κάνει, πόσες αποφάσεις πήραμε. Το αποτέλεσμα ποιο είναι τώρα 10 χρόνια. Και δεν έχει κανένας καμιά ευθύνη σε αυτόν τον τόπο. Κανένας άνθρωπος δεν έχει καμιά ευθύνη. Δήμαρχε, εγώ στο λέω ευθύνη. Έχεις μεγάλη ευθύνη. Που ανοίγεις λίγο φιλότιμο, λίγο τσίπα φιλότιμο, από τον έτσι, λίγο τσίπα φιλότιμο, θα πήρες το κανένα κολλάω και θα έρθει συγγνώμη, γιατί εγώ δεν θα σε πάω πίσω πολύ. Ένερθω, δεν είμαι ανεξέλεκτο. Μπράβο, τελειώνω, δεν είμαι ανεξέλεκτο. Μια συγγνώμη θα έρθει σήμερα στο κανένα κολλάω, γιατί αν, παιδιά, θυμάστε την απόφαση που πήραμε από εδώ. Εδώ και ένα χρόνο που τους συγκαλέσαμε και εμείς από την πίεση οι αντιπολιτεύσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο είπαμε να κινηθούμε και ο Δήμαρχος θα την πάρει αγκαλιά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να τρέψει στα Υπουργεία, στον Πρωθυπουργό, από εδώ να λύσουμε το πρόβλημα. Έχετε καμιά κίνηση, παιδιά, να γίνει εδώ πέρα μέσα. Μόνο ήταν η κίνηση και δεν την πήραμε χαμπάρι. Μόνο ξέρεις τι πήραμε χαμπάρι. Καμιά ανακοίνωση, να πούμε στη τηλεοράση να πούμε ότι αυτό κάναμε για να έχουμε το άλλο δίδυμο. Δηλαδή γίνονται οι κινήσεις όλες, άμα τα γεγονότα κλείνουνε, μας κλείνουν την πόρτα. Γι' αυτό δηλαδή εγώ θέλω να είμαι καθαρός και προς αυτό,
και μπροστά στον Καρμινιακό είπε να μας ακούει. Εγώ χθες δεν ήθελα να πω στο Δημοτικό Συμβούλιο για, μόνο για αυτό το θέμα. Γιατί λέω και το έλεγα του Γιάννη Μαστρεπούκου. Θα πάω τα κόμματα σε λαμπό για να φύγω. Γιατί δεν μπορώ να βλέπω τόσο μεγάλη κοροϊδία. Δεν μπορώ, δεν αντέχω πλέον σαν Καλλίνιος να βλέπω δηλαδή ένα θέμα 10 χρόνια και να. Και να, δηλαδή και πριν ένα χρόνο ακόμα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε τέτοια απόφαση και να μην κοιμηθεί κανένας. Να μην ασχοληθεί κανένας. Όχι ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος κοιμότανε. Τώρα υπάρχει τα κλίνα πάνω, τσάκουπι βρίσκει τον Υπουργό ή αντέλεξε δύο κουβέντες, έστειλε ένα υπόπνημα στα μέσα μαζικής ενημέρωση. Για να πω ότι εγώ έκανα κάτι. Ωραία, η κυρία Μακάκης δεν συμβαίνει. Κύριε Πρόεδρε.